Έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών του ΑΧΕΠΑ, τον κύριο Θανάση Σιούλη. Καλημέρα κύριε Σιούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Πώς κύλησε η χθεσινή εφημερία στο ΑΧΕΠΑ και ποια είναι σήμερα η κατάσταση όσον αφορά στις κλίνες των μονάδων εντατικής θεραπείας αλλά και νοσηλείας των ασθενών με κορονοϊό? Κοιτάξτε, χθες ήταν μια πολύ ισχυρή μέρα για το νοσοκομείο μας. Δεν ξέρω αν αυτό είναι προήμιο κάποιας ύφεσης πραγματικά των αριθμών που απασχολούν έντονα την πόλη μας, γιατί γνωρίζετε ότι τα νοσοκομεία μας έχουν κατακλειστεί από ασθενείς με κορονοϊό, με αποτέλεσμα να δημιουργούν τεράστια προβλήματα, να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στη διαχείρισή τους, στην επιτήρησή τους, πόσο μάλλον όταν χρειάζεται κλιμάκωση υποστήριξης με μονάδες εντατικής θεραπείας. Και εδώ έρχομαι να απαντήσω στο δεύτερο ερώτημά σας, ότι δυστυχώς κινούμαστε πάρα πολύ οριακά. Με μηδέν κλίνες, μία-δύο κλίνες, οι οποίες στη συνέχεια γεμίζουν, αποβιώνει κάποιος, διασωληνώνεται κάποιος άλλος. Δυστυχώς κινούμαστε τόσο οριακά. Οι ανάγκες είναι πολλές και τα περιθώρια ελαχιστότατα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τις επόμενες μέρες, αν πραγματικά αυτό εκφραστεί με μείωση συνολικά του αριθμού των κρουσμάτων και αντίστοιχα της προσέλευσης των άλλων νοσοκομείων, των ασθενών και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, να δοθεί μία ανάσα στην πόλη μας. Γιατί διαφορετικά το σύστημα το έχουμε περιγράψει. Έχει περιορισμένες δυνατότητες. Και το σύστημα και οι άνθρωποι. Φαίνεται, ακριβώς. Έχουν πραγματικά εξαντληθεί. Τώρα, αναφερθήκατε στο προσωπικό. Αυτό έχει περιγραφεί. Καλή η αλληλεγγύη που εκδηλώνεται με την προσέλευση εργαζομένων από άλλα νοσοκομεία, αλλά είναι ένα παροδικό μέτρο, γι' αυτό επιμένουμε και λέμε πρέπει οπωσδήποτε να τονωθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας με πραγματικούς διορισμούς, με άμεσες ενέργειες της κυβέρνησης, ξεπερνώντας γραφειοκρατικές διαδικασίες, προκειμένου να ενισχυθούμε μόνιμα, αποτελεσματικά, με προσωπικό το οποίο θα γνωρίζει τη δουλειά του, θα είναι εξειδικευμένο και θα μπορεί να προσφέρει τις άριστες υπηρεσίες όπως κάνουμε τόσα χρόνια. Τι έγινε με εκείνες τις λίστες του ΑΣΕΠ, κύριε Σιούλη, που ήταν σε αναμονή, και αλλάζει το σύστημα τώρα σε αυτούς που έρχονται να εργαστούν στο σύστημα υγείας? Όσα γνωρίζετε, γνωρίζουμε. Κοιτάξτε, οι περιβόητες λίστες υπήρχαν, γι' αυτό και επιμένουμε και λέμε θα έπρεπε με σύντομες και σύντομες διαδικασίες να έρθουν, να έρθει προσωπικό να εργαστούν με συνθήκες εργασίας ουσιαστικές με προοπτικές. Τώρα, οι προσκλήσεις με τρίμηνες συμβάσεις κτλ. Δεν μπορούν να είναι προτάσεις πνοής. Τώρα, τι θα κάνει το Υπουργείο, αδυνατούμε να γνωρίζουμε. Ρωτήσατε και κάτι άλλο όμως. Σε ό,τι αφορά... Εγώ ρώτησα για το ΑΣΕΠ, για τις δύο μεγάλες προκηρύξεις από την πρώτη του, την 2K19 που ήταν να προσληφθούν από το Μάρτιο και μετά, και από την 6K του 2020. Ωραία. Γι' αυτό απάντησα έτσι, ότι όσα γνωρίζετε γνωρίζουμε. Μάλιστα. Αυτές οι περιβόητες γίναν στα χαρτιά και από εκεί και πέρα ουσιαστικά προσωπικό δεν έχει προσέλθει. Ναι. Με αποτέλεσμα να βιώνουμε αυτές τις δυσκολίες. Ναι. Δεν σας ακούω. Μ' ακούτε? Τώρα ναι. Ναι, ναι. Είπαμε νωρίτερα ότι αδειάζουν τα κρεβάτια μεθ. Ισχύει ότι ένας στους δύο όταν αδειάζει ένα κρεβάτι μεθ φεύγει από αυτή τη ζωή? Δυστυχώς οι στατιστικές αυτό δείχνουν ότι οι απώλειες είναι μεγάλες. Δηλαδή τις τάξεις 40% ή και παραπάνω. Επομένως, αν αυτή τη στιγμή αριθμούνται πανελλαδικά 540 διασωληνωμένοι, αντιλαμβάνεστε ότι περιμένουμε και τις επόμενες μέρες έναν δυστυχώς μεγάλο αριθμό απολειών με θανάτους, και πόσο μάλλον τώρα που, όπως επίσης δείχνουν οι στατιστικές και γνωρίζετε, ότι η μέση ηλικία, η διάμεση ηλικία έχει μειωθεί και φιλοξενούνται εντός εισαγωγικών υποστηριζόμενοι ασθενείς και νεαρής ηλικίας τρίτης και τέταρτης δεκαετίας της ζωής. Έχετε και παιδιά? Παιδιά εμείς όχι. Στο Ιπποκράτη γνωρίζετε για τα νεογνά. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά δεν έχουμε, όχι. Ναι. Πεθαίνουν μόνο οι διασωληνωμένοι ή πεθαίνουν και αυτοί που νοσηλεύονται, κύριε Σιούλη? Εννοείται και κάποιοι από αυτούς που νοσηλεύονται, ασφαλώς. Σε κοινές κλίνες. Ναι. Όπως πάντα συνέβαινε. Απλά τώρα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, επειδή ο λόγος νοσηλείας τους και η καταγραφή τους λογικό είναι να γίνεται στους ασθενείς με COVID. Διότι αυτός είναι ο λόγος
εισαγωγής και νοσηλείας τους. Καταγράφονται φυσικά και αυτές οι απώλειες. Ο μέσος όρος ηλικίας έχει πέσει, γιατί των διασωληνωμένων εννοώ. Ναι. Γιατί περιμένουν πολύ στο σπίτι τους μέχρι να φτάσουν να έρθουν στο νοσοκομείο. Δηλαδή νοσούν 10 μέρες με πολύ πυρετό, με πολλά συμπτώματα, με βαρύ βήχα. Και μετά στο έσχατο σημείο φτάνουν να έρθουν σε εσάς. Οπότε γι' αυτό έχει. Αυτό είναι αυτό. Είναι μια διαπίστωση αυτή, ασφαλώς, ότι σίγουρα επειδή είναι νεότερης ηλικίας, ίσως με λιγότερη υποκείμενη νοσηρότητα, ανθίστανται και προσέρχονται αργότερα. Άρα λοιπόν κάποιοι από αυτούς πιθανώς έρχονται καθυστερημένα, όχι πιθανώς, έρχονται και καθυστερημένα, με αποτέλεσμα, παρά την κλιμάκωση και την υποστήριξη, κάποιοι από αυτούς να χρειάζονται να φτάσουν και στην εντατική μονάδα. Τους συμβουλεύετε να έρχονται νωρίτερα, δηλαδή όταν βλέπουν ότι δεν πέφτει ο πυρετός ή τα συμπτώματα εντείνονται μετά από 3-24 ώρα? Οι υποδείξεις είναι σαφέστατες. Δηλαδή από τη στιγμή που προσέρχεται κάποιος και προσδιορίζεται ότι είναι θετικός, υπάρχει ενημέρωση και σαφής υπόδειξη ότι θα πρέπει να έχουν το νου τους και επί εμφάνισης οποιοδήποτε συμπτώματος να αποτείνονται ξανά στους γιατρούς του νοσοκομείου όπου ελέγχθησαν ή στο εφημερίδιο νοσοκομείο. Και φυσικά μετά την παρουσίαση πυρετού ή πιο ήπιων συμπτωμάτων αρχόμενης δύσνειας, βήχα κτλ., θα πρέπει το λιγότερο να εκτιμώνται κλινικά και απεικονιστικά. Τελικά θα βοηθήσει η επίταξη των ιδιωτικών κλινικών στην αποσυφόρηση των δημόσιων νοσοκομείων? Σαφώς ναι, σε ό,τι αφορά την δυνατότητα να εξευρεθούν κλίνες. Ωστόσο όμως, όπως διαπιστώνετε, όλες αυτές οι ενέργειες γίναν πολύ καθυστερημένα, με αποτέλεσμα ανοργάνωτα να προσπαθούμε τώρα ακόμη να βρούμε πώς θα περπατήσει η κατάσταση αυτή με τη συμφωνία. Και όπως γνωρίζετε, η μία εκ των δύο κλινικών αρνήθηκε και τροποποιείται, ελέγχεται ή παραχωρείται άλλους χώρους. Όλα αυτά δείχνουν την ανετοιμότητα των ιδιωτικών κλινικών να περιθάψουν τέτοιους ασθενείς. Μα ναι, εγώ θέλω να κάνω μια τοποθέτηση που νομίζω ότι είναι η κοινή λογική. Οι ιδιωτικές κλινικές είναι μικρότερης δυναμικής από ό,τι είναι τα νοσοκομεία. Για να λειτουργούν μέχρι τώρα σημαίνει ότι εφαρμόζονται πολύ αυστηρά πρωτόκολλα για να μην περάσει ο ιός μέσα σε αυτές. Μήπως θα έπρεπε πράγματι να επιτάξουμε τις ιδιωτικές κλινικές, αλλά μόνο για όλα τα υπόλοιπα περιστατικά, και τα δημόσια νοσοκομεία να γίνουν αποκλειστικά COVID? Και κάτι τελευταίο, κύριε Σιούλη, βέβαια δεν είστε και αρμόδιος να μου απαντήσετε, αλλά οφείλω, η λογική μου μου επιβάλλει να το εκφράσω. Πώς εγώ που έχω πληρώσει μια ιδιωτική κλινική για να νοσηλευθώ εκεί, αυτή τη στιγμή με βγάζουνε για να με πάνε οπουδήποτε αλλού, όπου με πάνε, ενώ εγώ έχω διαλέξει να νοσηλευθώ σε εκείνη την ιδιωτική κλινική? Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την επίταξη, εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα προσδιορίζαμε τις τεράστιες ανάγκες που ανακύπτουν και μιλούσαμε εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα για ουσιαστική επίταξη των κλινικών. Αυτό δεν είναι επίταξη. Με τους όρους τους οποίους διαπραγματεύονται οι κλινικάρχες, δεν είναι ουσιαστική επίταξη. Είναι στην ουσία ένας πακτολός χρημάτων, και όπως δήλωσε και ο Υπουργός, ναι, θα πληρώσουμε κιόλας. Ναι, το θέμα είναι πώς θα πληρώσουμε. Αυτές οι συμφωνίες γίνονται καθυστερημένα, χωρίς πολλές φορές να διασφαλίζονται αυτές οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την περίθαλψη τέτοιων ασθενών. Σε ό,τι αφορά αυτό που αναφέρατε ότι πιθανώς πήραν αυστηρά μέτρα οι κλινικές, γι' αυτό δεν έχουν κρούσματα, σας θυμίζω ότι εξ αρχής η υποδείξη ήταν σαφής, ότι αφενός με ιδιωτικές κλινικές δεν περιθάλπουν κανένα τέτοιο ασθενή, άρα περιορίζεται αντικειμενικά η δυνατότητα να έχουν αυτό το φαινόμενο που έχουμε εμείς και μεταξύ των εργαζομένων, κάποιοι να μολύνονται και να νοσούν, πρώτα απ' όλα από το προσωπικό, και δεύτερον την μετάδοση σε άλλους ασθενείς. Από αυτό προστατεύτηκαν ιδιωτικές κλινικές και όχι γιατί εφάρμοσαν κάποια αυστηρά πρωτόκολλα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιλογή, όπως λέτε, ασθενών, είναι ένα τεράστιο θέμα. Διότι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα νοσηλείας. Τώρα, πώς θα γίνεται η κατανομή τους στην πόλη μας, εφόσον είναι COVID θετική, αν θα περιθάλπονται στα νοσοκομεία ή στις ιδιωτικές κλινικές? Καταρχήν, η απάντηση
το ένα σκέλος είναι ευκολή, με την έννοια ότι εφόσον υπάρχουν κλίνες, κοινές κλίνες στα δημόσια νοσοκομεία, θα νοσηλεύονται εδώ. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι αναγκαστικά θα νοσηλεύονται στις δύο ιδιωτικές κλινικές. Μάλιστα. Με ποιους όρους όμως, με ποια επιτήρηση, με ποιο προσωπικό, εδώ είναι αναπάντητα ερωτηματικά. Και αν ρωτήσετε και τον κύριο Υπουργό, φυσικά τέτοιες απαντήσεις δεν θα σας δώσει. Ναι. Δεν κύριε θα σας δώσει, επειδή... διότι δεν υπάρχει τέτοια οργάνωση και συμφωνία για το πώς και από ποιους θα αντιμετωπιστούν αυτοί οι ασθενείς. Μάλιστα. Άρα έχουμε τεράστια προβλήματα. Τώρα για το τελευταίο ερώτημα σας που θέσατε, κατά πόσο δηλαδή είναι αρεστό ή επιθυμητό ένας ασθενής από μια ιδιωτική κλινική που ενδεχομένως επέλεξε να μεταφέρεται σε άλλη, πρέπει να θυμίσουμε ότι εδώ υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες. Αυτά σχεδιάζονται και αποφασίζονται σε άλλο επίπεδο και επομένως καλή μένει η προσωπική θέληση, αλλά μπροστά σε αυτές τις συνθήκες πανδημίας που δημιουργούν πρωτόγνωρες ανάγκες, αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζεται μια κεντρικότητα διαχείριση, άρα ναι, θα υπάρξουν και τέτοιες μετακινήσεις ή δυσφορία συμπολιτών και ασφαλισμένων που επέλεξαν να νοσηλευτούν σε μια ιδιωτική κλινική. Κύριε Σιούλη, θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ναι, και να επιστρέψω με δύο ερωτήματα τα οποία είναι πολύ κρίσιμα. Το ένα έχει να κάνει με τα τρένα, που το επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και το, ναι, δεύτερο, γιατί πιστεύετε ότι παραμένει στο κόκκινο Θεσσαλονίκη, μήπως υπάρχει κάποια κρυφή πηγή διασποράς. Έχω κρατήσει τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών του ΑΧΕΠΑ, τον κύριο Θανάση Σιούλη, και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κύριε Σιούλη, είδαμε πρόσφατα πως τρένα είναι έτοιμα να μεταφέρουν ασθενείς από την Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα ή προς άλλες πόλεις. Οι γιατροί που ρωτήθηκαν το θεωρούσαν αδύνατον αυτό, αλλά ήδη το επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πιστεύετε πως τελικά μπορεί να δούμε σκηνές Ιταλίας? Κοιτάξτε, πρώην εβδομάδος και εγώ προσωπικά ερωτήθηκα και είπα δύο πράγματα. Πρώτον, δεν είχα καμία ενημέρωση, δεν γνώριζα κάτι. Και δεύτερον, εξέφρασα την ευχή αυτό να είναι τα περιβόητα fake news. Δυστυχώς όμως επαληθεύτηκε με επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι δύο κλινάμαξες θα είναι διαθέσιμες, θα διαμορφωθούν για τη μεταφορά ασθενών. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτά είναι μακάβριες σκηνές. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ασθενείς θα μεταφέρονται, θα μπαίνουν σε ένα όχημα του τρένου για να ταξιδεύσουν στο άγνωστο, δηλαδή σε ποια Ελλάδα. Η επαρχία στη Βόρεια Ελλάδα, ξέρετε ότι δυστυχώς πιέζεται πάρα πολύ τόσους μήνες και ιδιαίτερα το τελευταίο δίμηνο. Είμαστε όλα τα νοσοκομεία στο κόκκινο. Πού θα εξευρεθούν οι κλίνες? Θα μεταφέρονται αυτοί οι ασθενείς στην Αθήνα ή θα πάρουν εισιτήριο για να πάνε σε χώρες του εξωτερικού να νοσηλευτούν, δηλαδή στη Γερμανία? Να θυμηθούμε σκηνές δηλαδή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα ταξιδεύουν ομαδικώς με, τι να πω, δεν μπορώ να φανταστώ τέτοιες εικόνες. Οπωσδήποτε βέβαια σε μια πρωτοφανή τέτοια συγκυρία πανδημίας πολλά μπορεί να αλλάξουν που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να φανταστεί ο νους μας και να αναγκαστούμε και εμείς να τα αποδεχτούμε. Εύχομαι και ελπίζω να μην συμβούν αυτά. Θα είναι τραγικό. Θα υπάρχουν τρομερές απώλειες. Αν σήμερα αριθμούμε περίπου εκατοντάδα νεκρών ημερησίως, αυτά θα πολλαπλασιαστούν. Ναι. Θα είναι μακάβριο. Κύριε Σιούλη, γιατί πιστεύετε πως παραμένει στο κόκκινο η Θεσσαλονίκη? Μήπως υπάρχει κάποια κρυφή πηγή διασποράς? Εγώ διάβαζα ένα ρεπορτάζ από, ας πούμε, συναδέλφους σας υγειονομικούς από το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, αν θυμάμαι καλά, ότι με τα ίδια ρούχα που κάνουν την εφημερία τους, που κάνουν την υπηρεσία τους, με τα ίδια ρούχα φεύγουν και πηγαίνουν στα σπίτια τους, που σημαίνει ότι μετακινούνται, και αυτά τα ρούχα τα πλένουν στα πλυντήριά τους. Και καταλαβαίνετε τώρα τι αυτό τι σημαίνει. Μπαίνουν στον ανελκυστήρα που για να πάνε στο διαμέρισμά τους, περνάνε από εκείνη την είσοδο που περνάνε, τις πολυκατοικίες που περνάνε και άλλοι άνθρωποι. Κοιτάξτε, χωρίς να περιγράφουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες, παρότι δίνονται οδηγίες και προσπαθούμε όλοι μας να διαφυλάξουμε όσο γίνεται την ακεραιότητά μας, πρωτίστως και συνέχεια των οικογενειών και των ανθρώπων με τους οποίους αναγκαστικά συναστρεφόμαστε, όπως λέτε και στο ασανσέρ της οικοδομής, μοιραία κάποια τέτοια διασπορά πιθανώς θα γίνει αναπόφευκτα. Αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό, ότι εδώ ο αριθμός των κρουσμάτων είναι τόσο μεγάλος και δυσκολευόμαστε ακόμη και στις περιβόητες εκμελατήσεις για να περιοριστούν αυτές οι πιθανές
εστίες. Κρυφές εστίες με την έννοια της συγκάλυψης δεν μπορεί να υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να τα συγκαλύψει αυτά, ό,τι και μπορεί. Αλλά θεωρώ ότι ακόμη είναι θέμα χρόνου αν μπορέσουμε να καταφέρουμε να ελεγχθούν όλες αυτές οι επιμένουσες και εμένουσες εστίες. Εσείς σε αυτή την τελευταία εφημερία που είχατε, που ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, σας ήρθανε περιστατικά από άλλα νοσοκομεία και αν ναι, από πού? Όχι. Αυτά στην ουσία ήταν κρούσματα είτε βεβαιωμένα ή ερχόντουσαν εδώ οι ασθενείς με συμπτώματα, και από τη στιγμή που κρίναμε ότι ήταν αναγκαίο να νοσηλευτούν, έγινε εισαγωγή του στο νοσοκομείο μας. Αυτό ό,τι αφορά τις κοινές κλίνες. Τώρα, για μεταφορά ασθενών, για μονάδες αρτικής θεραπείας, που αυτό γίνεται συνεχώς στα νοσοκομεία εφόσον υπάρχει διαθέσιμη κλίνη, φυσικά και γίνεται, αλλά δεν γνωρίζω να έγινε κάποια τέτοια μεταφορά, γιατί όπως είπα και αρχικά, εδώ κινούμασταν πάρα πολύ ωριακά, με 0-2 κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας, δυστυχώς τόσο ωριακά. Τελικά, ήταν σημαντικό ότι αυτή η εφημερία κύλησε ήσυχα και δεν αντιμετωπίστηκαν τέτοιου είδους δυσκολίες, αφού υπήρχε διαθέσιμη κλίνη στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τελικά, κύριε Σιούλη, τα ογκολογικά περιστατικά εξυπηρετούνται? Θα πω δύο πράγματα. Το νοσοκομείο μας δεν διαθέτει ογκολογικό τμήμα και επομένως με αυτή την έννοια δεν έχουμε αυτό τον όγκο ασθενών που αντιμετωπίζει φυσικά το Θεαγένειο, που είναι αποκλειστικά νοσοκομείο για τέτοιου είδους περιστατικά. Ωστόσο όμως, κάποιοι ασθενείς που κάνουν σχήματα θεραπευτικά που υποστηρίζονται και στο νοσοκομείο μας ή οι ακτινοθεραπείες, αυτά λειτουργούν ευτυχώς κανονικά. Διατηρούνται οι χώροι αυτοί και προγραμματισμένα οι ασθενείς επί του παρόντος προσέρχονται και συνεχίζουν τις θεραπείες τους. Οι προγραμματισμένοι, γιατί αυτοί που έχουν διαγνωστεί προσφάτως με καρκίνο και πρέπει να ξεκινήσουν την αγωγή τους, εμένα μου λέει το ρεπορτάζ ότι δεν ξεκινάνε. Καλά, για τα χειρουργικά δεν το συζητάμε ότι έχουν πάρει όλα αναβολή. Και δεν ξέρω στον καρκίνο τι αναβολή μπορεί να δοθεί. Ναι, τι αναβολή. Κοιτάξτε, υπάρχουν επίγοντα περιστατικά και στον καρκίνο, στους ογκολογικούς ασθενείς, και μη επίγοντα που θα πρέπει να προγραμματιστούν. Δυστυχώς από τη στιγμή που λειτουργούμε τόσο οριακά, υπάρχει ανάγκη για προγραμματισμό και αντιμετώπιση και των ογκολογικών ασθενών. Τώρα, το πόσο δίνεται κανείς να περιμένει, αυτό είναι πάντα σχετικό. Όπως είπα, τα επίγοντα θα εξυπηρετηθούν άμεσα στο εφημερίδιο νοσοκομείο και συνέχεια θα διακινηθούν όπου αλλού στην πόλη μας ή και προς τις ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικές μονάδες εντατικής θεραπείας. Επί του παρόντος υπάρχει αυτή η πρόβλεψη ότι αυτά θα καλύπτονται από το πλευράς. Μάλιστα. Και κλείνοντας, κύριε Σιούλη, να ρωτήσω και το εξής. Ξέραμε ότι τον προηγούμενο καιρό συνοδοί των ασθενών προπυλάκιζαν γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Τώρα οι συγγενείς, οι συνοδοί μέχρι την εξώπορτα βέβαια του νοσοκομείου των ασθενών με COVID, πώς αντιδρούνε, έρχονται ή φοβούνται κι αυτοί? Ναι, μάλλον έχουμε να κάνουμε τη δεύτερη εικόνα. Ότι φοβούνται περισσότερο, ενημερώνονται, είναι προσεκτικοί και φυσικά δεν είχαμε κανένα τέτοιο επεισόδιο. Να αναφερθεί ότι υπάρχει διαπληκτισμός. Όλοι αντιλαμβάνονται τις ιδιαίτερες συνθήκες. Νομίζω ότι αναγνωρίστηκε κοινώς από όλη την κοινωνία η σημαντική συνεισφορά του Εθνικού Συστήματος Υγείας και οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται παρά τις δυσκολίες που περιγράψαμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σιούλη. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.